εντύπωση ότι και εσύ το απολαμβάνεις. Η Λιάνα είναι, τη Λιάνα την ξέρω 30 τόσα χρόνια. Η Λιάνα είναι φίλη φτάνει μου. Μόνο αυτό και άλλους ξέρεις 30 τόσα χρόνια. Δεν ξέρω, είναι και θέμα χημίας. Έχουμε τσακωθεί στον αέρα μια φορά. Μόνο μία. Στον αέρα. Είναι μόνο μία, είναι μεγάλη επιτυχία. Σοβαρά. Και μόλις την επόμενη μέρα την έπαιρνα και βούιζε, με έπαιρνε και βούιζε. Γιατί με έπαιρνε και την έπαιρνα τηλέφωνο. Γιατί είχατε τσακωθεί εσείς. Έτσι, για ένα θέμα στον αέρα, κάτι είπαμε. Και μη μου πει εμένα και μη σου πω εσένα κτλ. Ήταν τότε που επιτρεπόταν και το τσιγάρο. Ναι, γιατί τώρα που δεν επιτρέπεται δεν το κρατάει. Ναι. Υπέφερε εδώ πριν δύο μήνες που είχε. Πώς θα κρύψουμε το πλάνο. Να έχει 50. Τι να τα κάνω. Γιατί ένα 50 είναι το πρόστιμο για κάθε τσιγάρο. Σοβαρά μιλάς. Ναι. Μια φορά ένα 500 μου φύγε. 10 τσιγάρα κάμισε. Έχει πάει ήταν ποτέ πρόστιμο από το ραδιοτηλεοπτικό. Για κάτι που μπορεί να έχει γίνει στον αέρα τη εκπομπή. Γιατί η εκπομπή είναι ζωντανή και είναι πολύ εύκολο να γίνει κάτι λάθος. Όχι. Το έχει αυτό αγωνία καθόλου. Όχι. Καταρχήν δεν δέχομαι τη λειτουργία του Ραδιοτηλεοπτικού Συμβουλίου έτσι όπως είναι. Δηλαδή. Διαφωνώ με τη λειτουργία του. Δηλαδή. Διαφωνώ. Εγώ πιστεύω ότι έχω τις δικές μου αρχές και τη δεοντολογία μου και δεν επιτρέπω σε κανένα να έρθει να μου επιβάλλει τον τρόπο με τον οποίο θα σκέπτομαι και να μου επιβάλλει πρόστιμο εκείνος για κάτι που κατά την άποψή του υπερβαίνει τη δική του δεοντολογία. Δηλαδή έχω μια άλλη άποψη για αυτά τα πράγματα. Μια άλλη εντελώς. Θεωρώ ότι είναι καθαρά υποκειμενικές οι απόψεις μερικές φορές εκτός από εξόφθαλμες περιπτώσεις. Κοίταξε να δεις. Η πειθαρχήση είναι πειθαρχήση στην δεοντολογία. Τώρα, αν έχει την απειλή του Ραδιοτηλεοπτικού Συμβουλίου, εγώ να το βράσω. Δηλαδή, και ξέρεις κάτι, ή μήπως σου ξεφύγει καμιά κουβέντα και πεις κάτι. Εμένα με προσβάλλουν πάρα πολλά πράγματα στη ζωή. Να σου πω κάτι. Το Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο γιατί δεν έχει επιβάλει πρόστιμο στα κόμματα που λένε ψέματα. Που κατέστρεψαν την Ελλάδα. Μη μου βάζεις δύσκολα, Γιώργο, γιατί μου κόβεις τα πόδια. Την έχω κάνει. Μου βάζεις δύσκολα, πολύ δύσκολα. Αυτοί λοιπόν που ψηφίσανε τους νόμους, αυτοί που διορίζουν τα ραδιοτηλεοπτικά συμβούλια, αυτοί κάποιοι, όχι όλοι, εγώ δεν ισοπεδώνω, όχι όλοι, όχι όλοι. Για να μην μου πούνε όλοι οι ίδιοι μας, όχι, δεν είμαστε όλοι ίδιοι, αλλά δεν είναι δική μου δουλειά να σας ξεχωρίσω. Είναι δική σας δουλειά να ξεχωρίσετε. Σε αυτό γιατί δεν έχει βάλει κανένα πρόστιμο. Δεν το κατάλαβα. Και επιβάλλει στον άλλο γιατί κάνει σάτυρα, ας πούμε, για παράδειγμα. Στο Λαζόπουλο ή στους Ράδιο Αρβίλα. Σε ενοχλεί αυτό. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ με ενοχλεί. Μα πάρα πολύ. Δηλαδή δεν θα τα πω στη λογική, ξέρεις, αυτό το κοινότυπα. Αν ζούσε ο Αριστοφάνης, θα έπρεπε να είχε πουλήσει τη μισή Ελλάδα να πληρώνει. Αλλά στη χώρα που γεννήθηκε η σάτυρα, νομίζω ότι. Να σου πω κάτι. Χιούμορ δεν έχουν αυτοί οι οποίοι δεν έχουν τη δυνατότητα να αυτοσαρκαστούν. Και δεν αυτοσαρκάζονται αυτοί που δεν έχουν φαντασία. Και αυτοί που δεν έχουν φαντασία δεν μπορούν να κάνουν ούτε καλό σεξ, αλλά δεν μπορούν και να ασκήσουν εξουσία. Πώς θα πας? Μια χαρά. Δόξα τω Θεώ. Για πες με ποιες εκπομπές. Πώς φαίνομαι? Γελάς. Αστέρι. Με ποιες εκπομπές γελάς τηλεόραση? Μπορείς να γελάσεις καταρχήν πια. Με τις πολιτικές. Όχι. Γιατί βασανίζεσαι κιόλας από τη σκέψη. Εντάξει, ο Λάκης μου αρέσει. Και με το Λάκη. Το Λαζόπουλο, όλοι Λάκη. Εντάξει, τον ξέρω αρκετά χρόνια. Θυμάμαι που τον έφερα στον Αντένα και σου λέγαμε, σε πλησιάζαμε όλοι και σου λέγαμε, πες του καμιά καλή κουβέντα και για μας. Μήπως και ποτέ ήρθαν τότε στο Μέγκα, μήπως και ποτέ. Με είχε εμπιστευτεί από την δημόσια τηλεόραση όταν είχε έρθει να δώσει συνέντευξη στο 3 στον αέρα και είχε έρθει στο πίσω στουντιάκι και καθόταν δίπλα μου. Δεν πήγε από το καλό στούντιο που ήταν η επίσημη καλεσμένη, που ήταν ο Νάσος και σε μήνα. Είχε έρθει από το δικό μου, από το πίσω. Με τα παιδιά από το Ράδιο Αρβίλα, με το Θέμο. Με το Ελλάδα έχει ταλέντο όταν τα ρίχνουν στην Επιτροπή. Γουστάρω. Γιατί είναι, Γιώργο? Γουστάρω, δεν ξέρω γιατί. Πώς σου φαίνεται η Επιτροπή φέτος? Τι άλλα. Η ευγενία. Η ευγενία απελευθερώθηκε. Καλή είναι μόνο η Επιτροπή. Απελευθερώθηκε. Απελευθερώθηκε. Σηκώνεται, χορεύει, κάνει, ράνει. Δεν είναι και προεκλογή. Ήτανε, πρώτα είχε θέμα με το Ψινάκι και δεν μπορούσε να λειτουργήσει. Όλα ήταν πολύ. Ήταν σαν να παρουσίαζε δελτίο ειδήσεων. Τώρα όχι. Τώρα είναι. Αλέγκρα. Αλέγκρα. Εσύ. Θέλω να μου πεις και για τη Σεμίνα τη Διγενή. Mm. Που είναι αρκετά χρόνια τώρα που δεν τη βλέπουμε στη τηλεόραση. Είναι ένα από τα πρόσωπα τα οποία. Επειδή έχει δουλέψει πολύ στη τηλεόραση, σε όλα τα πόστα η Σεμίνα. Άκου. Ένα μεγάλο μέρος της δικής μου καριέρας το οφείλω στη Σεμίνα και τον Άσο. Τα παιδιά ψάχνανε για αρχισυντάκτη στην εκπομπή τους. Στο 3 στον αέρα. Και επιλέξανε εμένα. Μου κάνανε την τιμή να επιλέξουν εμένα. Τρελάθηκα, μ' άρεσε. Κάναμε λοιπόν τις πρόβες μας, καλέτες και τα λοιπά και τη Θάχη με τον Γιώργο τον Παπαδόπουλο. Αχ, ψυχή μου. Για πες. Και δεν έχει αλλάξει καθόλου. Να με. Ο Μάρης ο Βεβερβίλης πίσω, η Έλσα Παπαγιωάννου, η πηγή Περσιάδου πίσω μου, εκεί από πίσω. Πού, ποια είναι η πηγή? Ξέρεις, σε αυτή την ίδια την εκπομπή δούλευαν διευθυντές, δούλευε ο Κοσμάς ο Σφαίλος, ο Θοδωρής ο Δρακάκης, ο Δημήτρης ο Σταυρόπουλος,
τι να σου πω τώρα, η Τζάλε Παυλάκου. Παιδιά που έχουν περάσει από εκεί, ε. Ο Γιάννης Παπαδόπουλος. Η Πόπη Τσαπανίδου. Ο Γιάννης Παπαδόπουλος. Των ειδήσεων. Των ειδήσεων. Η πρώτη δουλειά. Πολύ μικρός, πότε πρόλαβε. Και αυτός μικρός. Μόνο εγώ είμαι μεγάλος. Και εγώ. Εδώ πρόσεξέ με. Θα την κουφάνω τώρα. Η Πόπη Τσαπανίδου. Πρόσεξε τι θα πεις, γιατί η Πόπη είναι μικρό κορίτσι. Και... Μαθήτρια της Δευτέρας Δημοτικού ήρθε. Και δούλευε. Ήρθε εκεί. Δούλευε στην εκπομπή. Σε ποια εκπομπή τώρα. Και έφυγε και ήταν έγκυος στο πρώτο σε παιδί. Σε αυτή την εκπομπή. Ναι, στο τρεις στον αέρα. Η Τσαπανίδου. Η Πόπη. Ωραία, πας και ήμουνα κι εγώ και δεν το ξέρω. Ελένη, δεν μπορεί. Αν ήσουν εσύ, μπορεί να μην το ξέρει, θα το ξέρα εγώ όμω. Δεν γίνεται, δεν μου βγαίνουν τα χρόνια. Καλό, έτσι, δεν έχετε τίποτα τότε ένα χειροκρότημα που βάζω σε άλλε εκπομπέ αξιοπρεπή. Εδώ είναι που λε, τα παιδιά με πιστεύτηκαν και μου είπαν, Γιώργο, έλα μαζί μα να παρουσιάσουμε την εκπομπή στι 3 το μεσημέρι, στον αέρα. Εδώ είμαι απέσιο, μέσα εδώ γιαγκούλα. Τι κούρεμα ήταν αυτό. Ήταν μόδα τότε. Ήταν μόδα και επειδή είχαν αρχίσει να μου πέφτουν τα μαλλιά, λέω τώρα όσο προλαβαίνω να τα αφήσω μακριά. Είχε κατακτήσει εκείνα τα χρόνια, Γιώργο, θυμάσαι καθόλου. Έτσι λέγεται. Είχε. Έτσι ακουγόταν. Ναι. Ξέρεις τι, εγώ δεν ήμουν καρδιοκατακτής με την έννοια ότι ήμουν ωραίο κτλ. Ήμουνα. Λόγω του ότι ήθελα να ήμουν το πειραχτήρι της παρέας, ήμουν ζωντανός άνθρωπος. Όχι ότι άρεσα υποχρεωτικά, δηλαδή είχα ένα συγκριτικό πλεονέκτημα έναντι κάποιον άλλον που ήταν διστακτική. Ήμουνα και ο πάνιας της παρέας με προξενιά. Ναι, ναι, τους το άπιανα. Έχω παντρέψει εγώ κόσμο. Έλα μου. Ναι, έβλεπα τα ειδήλια, ας πούμε. Έβλεπα τον άλλο ότι κόλωνε και πήγαινα και του λέγανε να σου πω. Έτσι και έτσι. Μετά στα πρώτα χρόνια του Αντένα, πού ήσουν με την Τίνα, σε θυμάμαι ότι. Αν θυμάμαι καλά, είχε. Μετρημένο, πούμε... κύριο. Ναι, ρε παιδί μου, να είχε τύπου μια φορά την εβδομάδα που πήγαινε με τα φιλαράκια σου σε κάτι κουτούκια στο χαλάνδρι. Βέβαια, ναι, ναι, και τα τσούζατε. Ναι. Για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, μέχρι που μα έτυχε μια ατυχία, χάσαμε ένα από αυτά. Τους από την παρέα. Ναι. Και το για, ένα πολύ μεγάλο χρονικό μα διάστημα. Μα θυμάμαι σταθερά, σαν να είχε μια φορά την εβδομάδα, πούμε, ήταν, ναι, μια φορά την εβδομάδα. Ήταν οι συμμαθητέ από το δημοτικό γυμνάσιο Λύκειο. Που κρατάγαμε την επαφή μα και με κάποιου που πρέπει να κρατήσουμε και τώρα. Ναι. Αυτή ήταν η παρέα μου, αυτή ήταν η φίλη μου, αυτή ήταν η... Εγώ δεν επεδίωξα να κάνω παρέες από το... Στα κουτούκια, στο Μίτσο πήγαινα για ούζο, μετά στο Πόντιο στην Πεντέλη, δεν μπορούσα να πάω στον Τακάπο. Να κάναμε και γκρίζα διαφημίση. Δεν κατηγορώ αυτούς που πάνε, αλλά εμένα η παρέα μου και τα ενδιαφέροντά μου ήταν εκεί. Με αυτούς μίλαγα. Εκεί αφουγκραζόμουν να τι συμβαίνει στη ζωή. Ξέρεις, ήμουνα κατά της ματαιοδοξίας, εμείς ή του χώρου, ελάτε να συζητήσουμε γιατί κάτι καλό μπορεί να μας βγει. Τα συχαινόμουν και τα συχαίνομαι. Δεν τα κατακρίνω αυτούς τους ανθρώπους. Φίλους έχεις κολλητούς. Κολλητούς. Ναι, βέβαια. Αίματος σχέση. Ναι. Φλέβα. Ναι, έχω. Και μάλιστα η ζωή μας έχει χωρίσει. Άλλος είναι από εδώ, άλλος είναι από εκεί. Αλλά όταν βλεπόμαστε, κλαίμε. Σαν μικρά παιδιά. Τα μηνύματα που στέλνουμε είναι ερωτικά στα γενέθλιά μας, στις γιορτές μας. Και έχω κάνει και σχέσεις όλα αυτά τα χρόνια. Α, τώρα είναι ο Βαγγέλης Παπακώστας. Είναι ένας φίλος καρδιάς. Με τον οποίο συναντηθήκαμε το 1982 στην ΕΡΤ και δεν χώνευε, μάλλον αυτός δεν με χώνευε. Εγώ, εντάξει, τον ψιλοχώνευα. Αυτός δεν με χώνευε καθόλου. Λοιπόν, θέλω να μου κάνεις λίγο τώρα δύο σχολιάκια σε μερικά πρόσωπα έτσι όπως θα μου έρθουν στο μυαλό. Ανά... Σαν άνθρωπος της τηλεόρασης. Πρόσεξε, συνήθως δεν σχολιάζω πρόσωπα. Εάν. Όπου δεν θες, δεν θα πεις τίποτα. Έτσι. Δεν θέλω να παρεξηγήσεις. Μα δεν πρόκειται να σου βάλω. Επειδή είμαι άνθρωπος της δουλειάς, δεν θέλω να σχολιάζω κανέναν. Όχι. Αφήνω σε άλλους να σχολιάζουν εμένα. Αρναούτογλου. Το Γρηγόρη. Ο Γρηγόρης είναι ταλέντο. Κι εγώ νομίζω. Πήγα στο γραφείο της Άλκης της Μαραγκουδάκη, ήταν μέσα και ο Γιάννης Ολάτσιος, και τους λέω τι ψάχνετε, ρε. Υπάρχουν δύο παιδιά καταπληκτικά που κάνουν εκπομπή στη Θεσσαλονίκη. Γιατί δεν τα φωνάζετε να έρθουν στην Αθήνα. Και έτσι ήρθε ο Γρηγόρης στην Αθήνα. Τατιάνα Στεφανίδου. Τατιάνα. Είχε πρώτο ξεκινήσει, είχε κάνει ένα πέρασμα την απογευματινή και ένα μικρό πέρασμα από την δημόσια τηλεόραση. Μικρά περάσματα. Με φωνάζει ο Μήνος Κυριακού και μου λέει: θα έρθει ένα κορίτσι να το προσέχεις. Λέω: τώρα γραμμάτι θα είναι αυτή. Μπαίνει μέσα η Τατιάνα. Α, από εκείνη την εποχή. Λέω: να κατακάτσει ο Κουρνιακτός να με τη δει τα σύνα. Εδώ είναι η πρώτη μέρα. Εδώ είναι η πρώτη μέρα γνωριμίας. Τη Τατιάνα με το τηλεοπτικό κοινό. Ήτανε παιδιά, κοιτάτε, ένα χαμόγελο παγωμένο, ένα πράγμα. Όμορφη. Πάρα πολύ καλό παιδί. Όμορφη. Τι μου λες εμένα, πάρα πολύ καλό παιδί, πάρα πολύ καλό παιδί. Νομίζω ότι είμαστε φιλαράκια.
Δεν βλεπόμαστε, αλλά είμαστε φιλαράκι. Και νομίζω ότι με αγαπάει. Φερεντίνος. Το Χρήστο δεν τον ξέρω καλά. Και δεν μου δόθηκε. Στο ίδιο πλατό. Τουλάχιστον φέτος ζείτε μαζί. Δεν ζούμε και τόσο μαζί, γιατί την ώρα που φεύγω εγώ έρχεται εκείνος. Το συμπαθώ, τον εκτιμώ και εκείνος το ίδιο, αλλά δεν έχουμε κάνει ποτέ παρέα. Με σένα έχουμε πιει και ένα ποτήρι. Έχουμε κάνει και κουταμάρες και τι δεν έχουμε κάνει. Έχω έρθει στο καμαρίνι σου. Θυμάσαι. Μην ανοίγουμε αυτά τα σενάρια τώρα, αν θυμάσαι. Πώς να ξεχάσω. Εξάλλου σου είπαμε, σε όλες τις δύσκολες στιγμές ήσουν. Την πλάκα δεν θα ξεχάσω ποτέ αυτό με τα κουτάλια. Και ξέρεις τι να σου πω μετά από 20 χρόνια, ρε Γιώργο. Ήταν αλήθεια αυτό με αλήθεια τα κουτάλια. Ήταν, ναι, αλήθεια ήταν. Δηλαδή αυτό έτρεβε το κουτάλι, το βάζε πάνω σου και έμενε. Ναι. Και πώς το έκανε. Το έκανα εγώ και στην εκπομπή με τα παιδιά. Δεν θυμάμαι και μετά κατέβηκες κάτω και θέλω να το βάλεις στην πλάτη μου. Το κουτάλι. Και μου φέρατε τρία μανεκέν. Τι πλάτη ήταν η μία, ένα πλάτη. Άμα τη δω από την κοπέλα, δεν την γνώρισα την πλάτη της. Ούτε που τα πρόσεγε στα κορίτσια. Ψέματα λέει. Τίποτα. Έκανε δίθεν μου για πλάκα μέσα στην εκπομπή. Ούτε που τις πρόσεχε. Τώρα μην πεις ότι πρόσεχε. Δεν σε διέφερε τίποτα. Καθόλου. Το μυαλό ήταν αλλού. Ήταν αλήθεια αυτό με τα κουτάλια. Πόσες σκηνές θυμάμαι να σε κατεβάζουμε κουτρουβαλώντας. Ήταν, θυμάμαι, δεν είχατε συνήθως όταν. Δεν ερχόντουσαν οι καλεσμένοι ή καθυστερούσαν. Ή άμα κάτι είχαν τα νούμερα, στέλναμε τον Αντωνιάδη. Έλα, πήγαινε. Παιδιά, δεν μπορώ άλλο να παρακαλώ τον Παπαδάκη. Η Γελαλή. Η Γελαλή ερχόταν μετά. Πάρα πολύ. Ή η Ζήνα η Κουτσελίνη. Η Ζήνα δεν στο λέγε γλυκά. Τι που σου λέγε. Έλα, θα κατέβει. Μπορώ να το πω ραδιοληπτικό με πιτρό. Έλα, μαλακά, κάτω. Έτσι, πολύ γλυκά και τρυφερά. Όπως η Ζήνα, ξέρει. Ναι. Αλλά να σου πω κάτι. Δεν υπήρχε. Οι σχέσεις μας ήταν καταπληκτικές τότε, εκεί όσοι δουλεύαμε, και δεν έβγαινε τίποτα. Δηλαδή, μπορεί να γινόταν κάτι σε μία εκπομπή, κάτι στην άλλη, κάτι να ξεφύγει, ρε παιδί μου, από εδώ, από εκεί. Τότε που είχαμε τσακωθεί εμείς οι δύο, που σηκώθηκες και έφυγες εσύ, δεν πήρε κανένας χαμπάρι. Μα δεν τσακωθήκαμε μεταξύ μας. Δεν αλλάξαμε κουβέντα. Όχι, ναι, έφυγες, ναι. Δεν πήρε κανένας χαμπάρι, δεν έγραψε ποτέ κανένας τίποτα. Για να γινόταν τώρα. Κοιτάτε το ρολόι. Ο κύριος συνέχεια. Θέλετε να φύγω. Όχι, πέστε μου να φύγω, δεν είναι ανάγκη. Γιατί εδώ είναι. Γιατί είναι ένας κύριος απέναντι, κοιτάει το ρολόι. Είναι ο παραγωγός. Α, το κατάλαβα από την αρχή. Γαλαντόμος κι αυτός, όπως όλη η παραγωγή. Μου λένε, τι να σας φέρουμε, λέω ένα καφέ, λέει, δεν έχουμε. Ωραία, παραγωγή είσαστε. Ένα καφέ, ένα μην έχετε ένα καφέ. Είχε λέει μια καφετέρια, την κλείσαμε. Λέω καλά, δεν μπορούσατε να έχετε ένα γαλλικό τουλάχιστον. Δεν ξέρω. Λέω αλήθεια, λέω αλήθεια. Τα κρύβει, τα λέει καφέ. Όλα. Ψέματα λέει. Ένα καφέ. Αφού έκλεισε η καφετέρια, αλήθεια είναι. Την άλλη φορά που θα έρθω. Την ανακαινίζουμε όμως. Ναι, καλά, ναι. Και πέρσι που είχε έρθει ένας άλλος, έτσι μου πέτρε. Όχι, τον καλύτερο καφέ σερβίραμε. Πέρσι, ένας δικός μας είχε έρθει, θυμάμαι. Και φαγητά βιολογικά είχαμε. Πούντα. Είσαι άδικος. Είμαστε στην ανακαίνιση. Κάνω και δίαιτα, θυμάμαι. Διαφημίσεις, ρίχτε να άκου τη δίαιτα έχω. Φαβά με ρέγκα. Και ένα καλαφάκι ούζο. Φαβά και μία ρέγκα. Ο διαιτολόγος μου έχει βάλει να φάω σήμερα. Όλη μέρα. Και τι θες τη δίαιτα μου αρέσει τώρα. Τι θέλω τη δίαιτα. Α, θα πω εγώ να πάμε για διαφημίσεις. Μισό λεπτό. Όχι. Κάνε μου να. Διαφημίσεις. Ό,τι και να κάνεις το πλάνο σου θα είναι κοντινό. Ξέχνα το. Πάμε σε διαφημίσεις.